Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σουφλέ με 4 τυριά, μπέικον και μανιτάρια. Νομίζω ότι ό,τι περιγραφεί και να κάνω είναι λίγη, γιατί μου τρέχουν ήδη τα σαΐα, τα βλέπετε τυριά εδώ πέρα, θα τρέξουν και τα δικά σας τα σαΐα, είναι τόσο εύκολο να το φτιάξετε. Νομίζω ότι σε 10 με 15 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, το φαγητό μας θα είναι μέσα στο φούρνο, οπότε σε 40 λεπτά θα τρώτε το πιο νόστιμο και τυρένιο σουφλέ που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σουφλέ με 4 τυριά θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μπέικον σε κομμάτι, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιόν, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 150 γραμμάρια γκούντα τριμμένο, 150 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 150 γραμμάρια ένταμ τριμμένο, 150 γραμμάρια τσένταρ τριμμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, 600 γραμμάρια γάλα, 5 αυγά μεσαία, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, 400 γραμμάρια ψωμί του τόστ, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Θέλω να πάρετε το πιο μεγάλο τηγάνι που υπάρχει στο σπίτι σας. Όσο πιο μεγάλο, τόσο καλύτερα για να σταριστούν καλά τα μανιτάρια. Αυτό μας κάνει. Είναι αντικολλητικό πάνω στη φωτιά, εδώ. Και το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι το μπέικον από το ψυγείο μας. Εδώ. Εννοείται πως μπορείτε να πάρετε μπέικον σε φέτες. Απλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε κομμάτι, γιατί όντως δίνει διαφορετική αίσθηση και διαφορετική υφή στο φαγητό. Αν πάρετε σε φέτες, απλά θα ψιλοκόψετε τις φέτες. Αν πάρετε σε κομμάτι, που είναι πολύ εύκολο, θα κόψετε το μπέικον σε ωραία μικρά κομματάκια. Δεν είναι λαρντόνς, γιατί δεν είναι ίσια και τετράγωνα και ορθογόνια, καταλαβαίνετε, όμορφα. Είναι παράξενα, αλλά μας αρέσει, αυτό θέλουμε. Τέλειο, τέλειο. Το μπέικον που πήρα είναι αρκετά στεγνό, δηλαδή δεν έχει πολύ λίπος, οπότε θα χρειαστεί να κάνω στο τηγάνι μου. Λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι. Θέλω λίγο παραπάνω, γιατί στο ίδιο τηγάνι θα ρίξω τα μανιτάρια μου. Οπότε τα μανιτάρια θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο και θέλουν και λαδάκι για να ψηθούν. Οπότε παίρνω ένα καπνιστό μπέικον, για να μπορέσει το μπέικον να μου βγάλει αυτή την υπέροχη γεύση που μου αρέσει. Προς το παρόν δεν θα βάλω αλάτι και πιπέρι, θα βάλω λίγο στο τέλος, αλλά λίγο, γιατί το μπέικον τι έχει, αρκετό αλάτι. Μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου αν θέλετε. Λοιπόν, παίρνω τα μανιτάρια και αρχίζω να βάζω μπρος το μοτόρι. Το μοτόρι είναι το χέρι. Πάμε! Πάμε! Εδώ. 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 Το κάνω πάρα πολύ θεαματικά. Δεν βλέπω καν τι κόβω. Άμα στο τέλος λείπει ένα δάχτυλο, δεν πειράζει. Θα συνεχίσω κανονικά την εκπομπή. Γιατί είμαι επαγγελματίας, το καταλαβαίνετε. Πού είμαι εγώ. Και εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τα μανιτάρια, τα ρίχνουμε μαζί με το μπέικον στο ίδιο τηγάνι. Οπότε, όση ώρα ψήνουμε τα μανιτάρια μαζί με το μπέικον, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο σκορδάκι, εφόσον σας αρέσει το σκόρδο. Σας αρέσει το σκόρδο? Όχι, όχι. Επειδή σέβομαι τον Πελέση, δεν θα βάλω σκόρδα, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε. Απλά αυτό που θέλω να βάλω είναι μπόλικο θυμαράκι. Μου αρέσει το θυμάρι, καθώς ψήνεται μαζί με το μπέικον για τα μανιτάρια. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, το θυμάρι πάει μέσα. Εδώ. Θα προσθέσω λίγο πιπέρι. Έως πολύ. Και όση ώρα εδώ πέρα κάνει να ψηθούν τα μανιτάρια μαζί με το μπέικον, ανακατεύω όλη την ώρα, εδώ. Τέλεια. Βλέπετε το λάδι εξαφανίστηκε ήδη. Θα βάλω λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εδώ. Να βοηθήσω να ψηθούν τα μανιτάρια. Εδώ. Τώρα γλιστράν καλύτερα, το βλέπετε. Τέλεια. Πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπά μας υλικά. Έχω τσένταρ, έντα, γκούντα, και γραβιέρα. Πώς μας φάνηκε? Εντυπωσιακό. Πολύ εύκολο, αλλά είναι εντυπωσιακό. Πώς να το κάνουμε? Θέλετε να βάλω θυμαράκι ή να βάλω λίγο ρίγανη? Λίγο ρίγανίτσα κατευθείαν εδώ μέσα, γιατί μας το ωραίει και μας αρέσει. Και τι άλλο πρέπει να ρίξουμε εδώ μέσα οπωσδήποτε? Λαδάκι, πιπεράκι. Πιπέρι εδώ. Και ανακατεύουμε όλα μας τα τυριά. Οπότε έχουμε κάνει ένα μίξ 4 τυριών. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυριά θέλετε. Μας αρέσουν τα τυριά που λιώνουν, μας αρέσει και η φέτα. Οπότε αφήνω πάνω σας, απλά κοιτάξτε να ισορροπήσετε λίγο το αλάτι. Αν θα βάλετε φέτα, βάλτε και μυζήθρα που δεν έχει αλάτι, για να μπορέσει να ισορροπήσει. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Συνεχίζω με τα μανιτάρια μου.
και το μίξ τυριών είναι έτοιμο. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το δεύτερο μείγμα, το μείγμα των υγρών. Για το μείγμα των υγρών θέλω κρέμα γάλακτος, γάλα και 5 αυγουλάκια. 1, 2, φλουπ. Μετράτε έτσι πόσο χρόνο είπα ότι θα χρειαστεί για το φούρνο. 10 λεπτάκια. 3. Και πάω πάρα πολύ σιγά, με βλέπετε. Cool, άνετος. Κοιτάζω κιόλας δεξιά-αριστερά. Μιλάω στον Μπελέση, μιλάω λίγο στο Μίτσο, μιλάω λίγο σε όλο τον κόσμο. Αυτό που θέλω να προσθέσω εδώ μέσα, γιατί θέλω να μου μπεσαμελίζει λίγο η κρέμα μου, είναι λίγο μοσχοκάριδο. Θέλω να μου θυμίζει μπεσαμέλ. Οπότε βάζω λίγο μοσχοκάριδο εδώ. Έως πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το μοσχοκάριδο. Και βέβαια τι άλλο θα βάλω εδώ. Πιπέρι. Τώρα, αλάτι θα βάλετε εδώ πέρα μόνο εφόσον τα τυριά σας είναι πάρα πολύ γλυκά. Δηλαδή, άμα τα τυριά σας δεν έχουν καθόλου αλάτι, πρέπει να βάλετε αλάτι εδώ. Επειδή εμένα σχετικά τα τυριά μου, όπως σας είπα, είναι γλυκά και έχουν λίγο αλάτι, θα προσθέσω αλάτι, αλλά εσείς θα βάλετε αλάτι μόνο άμα χρησιμοποιήσετε ακριβώς τα ίδια τυριά που έβαλα κι εγώ. Άμα χρησιμοποιήσετε πιο αλμυρά τυριά, άμα βάλετε μια κεφαλογραβιέρα ή μια παρμεζάνα, καταλαβαίνετε ότι το αλάτι είναι υπερβολή, θα γίνει πάρα πολύ αλμυρό το φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Καθώς είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε και ένα μικρό κούνημα. Πού με βλέπεις, Μίτσο, να χαρταπάω. Να βάλω λίγο αλάτι εδώ. Λίγο. Yeah, το είπαμε στο τέλος. Πάμε να ανακατέψουμε και το μείγμα των υγρών μας. Να σπάσουν οι κρόκοι. Και βουαλά. Ένα. Μείγμα τυριών. Μείγμα υγρών. Μείγμα μανιτάρι μπέικον. Τραράν! Και πάμε να στήσουμε το σουφλέ μας. Έχω ένα πυρήμαχο σκεύος 25x35 και είναι βουτυρωμένο. Εντάξει, άμα θέλετε να βάλετε βούτυρο, μπορείτε να βάλετε λαδάκι, δουλεύει μια χαρά. Και έχω φέτες του τοστ, εδώ πέρα, ψωμί, όπου θα πάρω να καλύψω τελείως το κάτω μέρος από το πυρήμαχο σκεύος. 1, 2, 3, 4, να κόψω και αυτή στη μέση. Εδώ και εδώ. Πώς θα πάω? Μια χαρά. Να ρίξω το μισό μείγμα από μπέικον και μανιτάρια. Το έριξα. Με ένα κουταλάκι ή με ένα πυρουνάκι θα φροντίσω να πάει παντού. Να είναι ομοιόμορφο, να έχουμε παντού μανιτάρι, παντού μπέικον. Βλέπετε εδώ παρακάνουμε, γιατί θα βγάλει, νομίζω για 8 άτομα είναι αρκετό το φαγητό σαν σουφλέ, σαν ορεκτικό. Για 6 σαν κυρίω γεύμα. Οπότε, ρίξαμε το μισό μείγμα μπέικον μανιτάρι και θα ρίξουμε και το μισό μείγμα τυριών. Όλα Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Αλλού έτσι. Λοιπόν, όπως είναι, θα βάλω άλλες 4 φέτες. 5 μάλλον. 1, 2, 3, 4. Α, τώρα παίρνει 6. Μια χαρά. Οπότε θα ρίξω την άλλη μισή γέμιση από μανιτάρι και μπέικον. Έλα εδώ. Δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα από τη γέμιση μας. Εδώ και εδώ. Όλα εντάξει. Λοιπόν. Καλύπτουμε παντού και όπως βλέπετε τα μανιτάρια δεν είναι ανάγκη να τα ψήσετε, να τα εξαφανίσετε τελείως. Ας κρατάνε λίγο. Τέλεια, μια χαρά. Και τώρα, τι θα κάνω από πάνω. Σπυράκι. Τα άλλα μισά τυριά. Έλα, Παναγία μου. Όπως βλέπετε δεν το λυπάμαι το τυρί. Και βέβαια, τώρα όλα αυτά κάπως πρέπει να δέσουν μεταξύ τους. Πώς θα δέσουνε? Το μείγμα των υγρών. Αρχίζω να ρίχνω το μείγμα παντού. Εδώ. Με ισχύτε, θα πάει από μόνο το παντού. Απλά πρέπει να το κάνετε με κουτάλα. Αν το ρίξω κατευθείαν, θα πάει όλο στη μέση. Το καταλαβαίνετε. Ενώ το κάτω μέρος σίγουρα θα γεμίσει με κρέμα, από το πάνω μέρος θα λείπει λίγο η κρέμα. Οπότε γι' αυτό το λόγο ρίχνω από πάνω προς τα κάτω έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, να πάει παντού. Έλα, Παναγία μου. Μίτσο, είμαι σίγουρος πως θα πας σήμερα σπίτι και θα πεις τη γυναίκα θέλει αυτό. Όχι αυτό το οποίο πάω πάνω. Έτσι θα πεις. Αγάπη μου, θέλω να μου φτιάξει ένα σουφλέ. Αυτό θα πεις. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα ερώτηση. Τι κάνουμε? Ο κανονικός τρόπος είναι να σκεπάσουμε και να βάλουμε στο ψυγείο για 2-3 ωρίτσες. Το χρειάζεται το φαγητό για να ρουφήξουν καλά, να ρουφήξει το ψωμί όλη την κρέμα που ετοιμάσαμε. Και μπορούμε να ψήσουμε ακόμα και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, κάνουμε όλη τη mise en place που λέμε εμείς οι μάγειρες την προηγούμενη μέρα και την επόμενη μέρα που έχουμε το τραπέζι, μπαμ, μπαμ, το βγάζουμε από το ψυγείο, το βάζουμε μέσα στο φούρνο. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι ο φυσιολογικό τρόπο. Αλλά άμα δεν έχουμε χρόνο και είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να φτιάξουμε κατευθείαν το σουφλέ, τι κάνουμε? Πιέζουμε με τα χέρια μα εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μοιραστεί η κρέμα και θα πάει παντού και θα ρουφήξει καλά το ψωμί. Το βλέπετε που βγαίνει η κρέμα προ τα πάνω.
Μπράβο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το ψήσουμε κατευθείαν. Τώρα, ερώτηση. Πόσο ψήνουμε στο φούρνο? Εγώ θα το ψήσω για 40 λεπτά. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο εκδοχές. Άμα το πάρουμε από το ψυγείο, θα χαμηλώσετε, θα βάλετε 170 και θα ψήσετε περίπου μία ωρίτσα. Εντάξει. Και άμα δεν το πάρετε από το ψυγείο και το ψήσετε κατευθείαν από εδώ, 180, 30 με 40 μέχρι να γίνει σεξι από πάνω και να σφίξει το φαγητό μας. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να δούμε την κάθε λεπτομέρεια και αυτό που κάνουμε. Πες μπελέση, είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Πες το αγόρι μου. Είμαστε οι καλύτεροι. Και έτσι όπως είναι ο φούρνος μας, ανοίγουμε ψηλά-ψηλά για να γίνει και ωραίο από κάτω. Όπως βλέπετε, κλείνουμε, σταυρώνουμε και ραντεβού πίσω με το που βγει από το φούρνο. Για τους λάτρεις του τυριού, ξενοδοχείο στο Λονδίνο εγκαινίασε δωμάτιο με θέμα το τυρί τον Ιανουάριο του 2020, την Cheese Suite, με τυχερούς ενίκους όσους πρόλαβαν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για να μείνουν σε σουίτα με διακόσμηση και προϊόντα εμπνευσμένα από το αγαπημένο αυτό υλικό. Η ιδέα ανήκει στους ιδιοκτήτες του Café Rouge, αλυσίδας γαλλικών μπιστρό στη Βρετανική πρωτεύουσα. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Παναγία μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το σουφλέ? Άντε, για. Πες ρε μπελέση. Δεν υπάρχει. Χρησιμοποίησε και άλλα επιφωνήματα, μας αρέσουνε. Είναι εκπληκτικό, είναι δημιούργημα. Άλλο. Είναι αυτοτέχνημα. Αυτός είσαι. Είναι όλα αυτά. Τι να το κάνουμε, δηλαδή πραγματικά, στα πόσα να το κόψω? Στα δύο. Είμαστε δύο. Να φάει κανένας ακόμα. Το κόψω στα τέσσερα. Λοιπόν, κάτσε να το κόψω μία στη μέση. Κοιτάξτε εδώ τα τυριά πώς λιώνουνε. Παναγία μου. Και τώρα έχουμε την επιλογή να το κόψουμε στα 8 ή στα 6. 6. 6 θέλετε, Να φάμε γενναίες μέρηδες. Εντάξει, λοιπόν. Τι είναι αυτή, τα σπουργίτια. Έχεις δίκιο. Αλλιώς θα σου έδινα κανένα βούρι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Είναι αρρωστή φαγητό τώρα, μην περιμένετε να κόψουμε τέλεια κομμάτια και όλα τα υπόλοιπα. Είστε έτοιμοι? Λαλαλαλα, κοιτάξτε εδώ. Για το σουφλέ με τέσσερα τυριά, κόβουμε το μπέικον σε κομμάτια, τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Κόβουμε τα μανιτάρια σε λεπτές φέτες και τις βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε το θυμάρι, πιπέρι και σοτάρουμε μέχρι να πέσει ο όγκος από τα μανιτάρια. Σε μπολ βάζουμε τα τριμμένα τυριά, τη ρίγανη, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ βάζουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, τα αυγά, το μοσχοκάριδο, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Σε βουτυρωμένο πυρίμαχο σκεύος, κάνουμε μία βάση με στρώσεις από ψωμί του τόστ. Απλώνουμε το μισό μπέικον, τα μισά τυριά και καλύπτουμε με μία δεύτερη στρώση ψωμιού. Απλώνουμε το υπόλοιπο μπέικον και τα υπόλοιπα τυριά. Περιχύνουμε με τα υγρά υλικά με τη βοήθεια μίας κουτάλας. Πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας για να απορροφήσει η υγρασία όλο το ψωμί. Ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά και σερβίρουμε. Αυτό που γίνεται είναι αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω το πόσο ωραίο είναι. Νομίζω πως το έχετε καταλάβει ήδη. Μέσα έχει μείνει ζουμένο, το βλέπετε. Έτσι πρέπει να είναι, δεν πρέπει να υπάρξει μείνει. Μανιτάρια, μπέικον, τυριά, κρέμα γάλακτος, αντιγιά. Είσαι έτοιμος να έρθεις κατευθείαν, έτσι, ναι. Με το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, φύγε. Θα βγάλω άλλο ένα κομμάτι για μένα.